Θετικές είναι οι συνθήκες μέχρι αυτή τη στιγμή για τη φετινή παραγωγή ελαιολάδου στη Μεσσηνία, η οποία αναμένεται να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι οι καρπόδες εξελίχθηκε σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά. Βέβαια υπάρχουν κάποια παράπονα, όμως η δική μου εκτίμηση είναι ότι επειδή προερχόμαστε από μια χρονιά με χαμηλή παραγωγή, τα δέντρα είναι ξεκούραστα, οπότε αν είχαμε υπερβολική καρπόδεση θα είχαμε πολύ μικρή παραγωγή του χρόνου. Οπότε όλα εξελίσσονται στην ώρα πολύ καλά. Την ίδια ώρα όμως, με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται το φετινό καλοκαίρι, επιβάλλεται η δακοπροστασία με μεγάλη μάλιστα προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης δάκου. Και φέτος πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί είχαμε κάποιες υγρασίες, ίσως οι καύσωνες που θα ακολουθήσουν να μειώσουν το πρόβλημα, αλλά πρέπει να ξεχάσουμε ότι είμαστε σε εποχές που όλα εξελίσσονταν φυσιολογικά. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, ανατρέπει πολλές φορές το κλίμα και δημιουργεί προβλήματα όπως έχουμε διαπιστώσει και με το γλυοσπόριο και με μυκητολογικές ασθένειες κτλ. Η τιμή του ελαιολάδου παρουσιάζει μια μικρή πτώση, παροδική ωστόσο, όπως λένε οι άνθρωποι του αγροτικού τομέα. Αυτά που έχω είναι στο 3,30 με κάποια μικρή υποχώρηση, αλλά θεωρώ ότι είναι συγκυριακό φαινόμενο. Δηλαδή εκεί είναι, γύρω στα 3,30. Και βέβαια υπάρχουν και καλύτερες τιμές. Η τιμή που σας αναφέρω είναι η τιμή για εξαγωγή στην Ιταλία. Αυτοί που συνεργάζονται με τοπικές, με ελληνικές επιχειρήσεις, επειδή έχουν καταφέρει να στοχεύσουν σε κάποιες απαιτητικές αγορές, έχουν την πολυτέλεια πολλές φορές να δίνουν και λίγο καλύτερες τιμές. Ότι αν είχαμε επενδύσεις στη συσκευασία του προϊόντος στον τόπο μας και έφευγε ως τυποποιημένο, θα ήταν πάντα καλύτερη και η τιμή του παραγωγού. Αυτό που έχει σημασία πάντα είναι η ποσότητα που διακινείται με συνάρτηση της τιμής. Δηλαδή και εδώ έχουν φύγει ποσότητες με 3,60. Αλλά δεν είναι μεγάλες.